Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλωσορίσατε. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση για την απονομή του βραβείου πρωτοποριακής δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης. Ladies and gentlemen, we welcome you to tonight's event for the award of pioneering creation Γιάννος Κρανιδιώτης. Κατά την προετοιμασία για την απόψινή εκδήλωση, μία φράση συνεχώς τριγύριζε στο μυαλό μου. Προέρχεται από την εισαγωγή της βραβευμένης συγγραφέως Ελίφ Σάφακ από το βιβλίο της «The Island of Missing Trees». Οι θρύλοι υπάρχουν για να μας πούν αυτά που η ιστορία έχει ξεχάσει. When considering how to open tonight's event, I kept thinking about a quote from Elif Shafak's book, The Island of Missing Trees. In her introduction, she states that legends are there to tell us what history has forgotten. Πίσω από κάθε θρύλο κρύβεται το στοιχείο της αλήθειας. Υπάρχει μια ιστορία που πρέπει να λεχθεί. Οι θρύλοι αποτελούν αφηγήσεις, ιστορίες, οι οποίες συνήθως μεταφέρονται προφορικά. Διανθίζονται από υπερφυσικά στοιχεία και αναμειγνύονται με πραγματικά γεγονότα εντός ενός συγκεκριμένου γεωγραφικού και ιστορικού πλαισίου. Behind each legend, there is an element of truth. There is a story to be told. Legends are narratives, stories usually passed down by word of mouth, enriched with supernatural elements, mixed with real facts and centered around a geographical and historical context. Γενναίες ανθρώπων έχουν πει, τραγουδήσει, μεταφέρει ιστορίες θρύλων και ηρώων που συνδέονται με την ιστορία τους. Και σίγουρα αυτό το νησί διαθέτει πληθώρα τέτοιων θρύλων. For generations, people have told stories about heroes linked to their history. We certainly have had our share of legends on this island. Στην εποχή της γρήγορης επικοινωνίας, της ευκαιριακής δημοσιότητας, των εύηχων συνθημάτων και ρηχών πολιτικών τοποθετήσεων, αναζητούμε τις προσωπικότητες με όραμα που θα εμπνεύσουν, θα εργαστούν σκληρά για ιδανικά, σημαντικά για την επιβίωση όχι μόνο του νησιού αυτού, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ιδανικά όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η συμφιλίωση, ίσα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική δικαιοσύνη. In the age of fast communications, opportunism, shallow political positions and catchy slogans, we are in search for visionaries to inspire and work hard for universal ideals, vital for the survival not only of this island, but the entire human race. Ideas such as peace, freedom, reconciliation, equal rights, protection of the environment and social justice. Απομυθοποιώντας λοιπόν τους θρύλους, στην αναζήτηση των ανθρώπων εκείνων που οραματίστηκαν μία Κύπρο, επανενωμένη και ευρωπαϊκή, ο ΟΠΕΚ καθιέρωσε το βραβείο πρωτοποριακής δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης. Deconstructing legends and in search of these people who have envisioned a reunified and European Cyprus, ΟΠΕΚ has established the award of pioneering creation Γιάννος Κρανιδιώτης. Από το 1999 μέχρι σήμερα, συνολικά 16 προσωπικότητες έχουν βραβευτεί. Ξεχωρίζω ορισμένα ονόματα ανθρώπων που βραβεύτηκαν, ενώ ήταν εν ζωή και δεν είναι μαζί μας. Μάριος Στόκας, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, Κώστας Μόντης, Λευτέρης Οικονόμου, Νίκος Θέμελς. Since 1999, a total of 16 personalities have been awarded this honor, including some who have already passed. Μάριος Στόκας, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, Κώστας Μόντης, Λευτέρης Οικονόμου, Νίκος Θέμελης. Αναφέρω επίσης κάποιες προσωπικότητες που ανέπτυξαν πλούσια ευρωπαϊκή δράση, όπως ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρώην Ευρωπαίος Συνήγορος του Πολίτη, Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος και καθηγητές Χρήστος Ροζάκης και Παναγιώτης Ιωαγημίδης. Βεβαίως και άλλοι Κύπροι, όπως η Τάκης Χατζηδημητρίου και ο Αλή Τσουντζάη για το έργο της Τεχνικής Επιτροπής για τη Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. I must also mention some people who have been active towards a common European family. Νικηφόρος Διαμαντούρος, former European Ombudsman. Άννα Διαμαντοπούλου, former European Commissioner. Professors Christos Rozakis and Panagiotis Ioakimidis. And I certainly cannot omit to mention other important Cypriots, such as Takis Hadjidimitriou and Ali Tunzai, for their outstanding work at the Technical Committee for the Cultural Heritage. Σήμερα, ΟΠΕΚ τιμά τη δικοινωτική χοροδία για την ειρήνη και μαζί τη μαέστρο της Λένα Μελανίδου, που έφυγε τόσο νωρίς. Τους τιμάμε για τη συνολική συμβολή τους στην ειρήνη
και τη συμφιλίωση στην Κύπρο. Today, OPEC honors the Bicommunal Corps for Peace and its maestro Lena Melanidou, who has gone too soon. We honor them for their valuable contribution to peace and reconciliation in Cyprus. Η απόψινή εκδήλωση είναι το επιστέγασμα μιας εντατικής προσπάθειας που κάναμε με τον ΟΠΕΚ τους τελευταίους 18 μήνες. Αφορά στο πρόγραμμα Φόρουμ Πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Η υπόθεση της ειρήνης και της συμφιλίωσης είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Γι' αυτό η συσχέτιση του βραβείου με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Tonight's event also marks the conclusion of OPEC's 18th month hard work on the Citizens Forum and on the Future of Europe program. Peace and reconciliation lie at the heart of this program and the European project. Με αφορμή την ολοκλήρωσή του, θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚ, δημοσιογράφος Κυριάκος Πιερίδης. On the occasion of the conclusion of the program, OPEC Board Vice President Κυριάκος Πιερίδης will present its activities implemented. Κυριάκο. Σκεφτήκα πως η απόψινή εκδήλωση είναι πολύ πιο σημαντική από το να ανακοινώνω τυπικά τα αποτελέσματα ενός ευρωπαϊκού έργου. I thought that it's much more important to honor today the Bicommunal Shower for Peace and Reconciliation instead of talking about the results of a European project. Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που αφορούσε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάλαμε ένα στόχο και τον πετύχαμε με τη βοήθεια της Γκλοπόλ, της τουρκοκυπριακής οργάνωσης με την οποία συνεργαζόμαστε και της μικρής ομάδας των δημοσιογράφων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιογράφων. Είναι δικοινοτική και είναι μαζί μας χαρακτηριστικά ο Χασάνου Καρφελτσίογλου και ο Σάμιο Σουσλού. In the heart of the European project, what we tried is to engage also the Turkish Cypriot compatriots. We could not think of discussing about the future of Europe without incorporating in our activities the Turkish Cypriot community and our friends, the president of Klopol, the Klopol friends and the Association of European Journalists, which includes also Turkish Cypriot journalists. Το κάναμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί η ελληνοκυπριακή κοινότητα να σκέφτεται πως το μέλλον της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σημαντικό μεν επίτευγμα του 2004, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τον τρόπο που 18 χρόνια εξακολουθεί να συμβαίνει. Δηλαδή, με το μισό κομμάτι στην πράξη να είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. We believe that we need to continue what Yannis Kanidiotis has succeeded on bringing Cyprus into the European Union, even without solution. At that time, it was part of a strategy in order to overcome the Turkish negative stance on solving the Cyprus problem. So now, after 18 years of participating into the European Union, we do believe that we have to find common ways with the Turkish Cypriot community in order to utilize the accession into the European Union for the fundamental aim, which is to unite Cyprus. Με αυτά τα λίγα λόγια για το πρόγραμμα, θα σας πω μόνο να κρατήσετε δύο αριθμούς. Σε 18 μήνες, ο ΟΠΕΚ έκανε περισσότερες από 70 δημόσιες δραστηριότητες. Οι περισσότερες με τη μορφή των διαδικτυακών συζητήσεων. Ο δεύτερος αριθμός, μετά το 70, είναι οι άνθρωποι που πήραν μέρος σε αυτές τις συζητήσεις. Περισσότεροι από 250 άνθρωποι είπαν τις απόψεις τους από το βήμα του ΟΠΕΚ. Just keep in mind only about the European project we have implemented, two numbers. We were able to organize more than 70 activities in which more than 250 citizens, either they are technocrats or academia or even politicians and civil society opinion leaders, took part in these
activities. Με αυτά τα λίγα λόγια, θα δώσω την ευκαιρία να συνεχιστεί η πολύ σπουδαία σημερινή μας συνάντηση, που είναι η απονομή του βραβείου Γιάννου Σκανιδιώτης στη Διακοινωτική Ορχήστρα για την Ειρήνη, Λένα Μελανίδη. Thank you, Kyriako. I now invite the President of the Board of OPEC, Pavlos Pavlou, for a short tribute to Yannis Kranidiotis. Ο κύριος Παύλος Παύλου, ο πρόεδρος της του ΟΠΕΚ, θα μας μιλήσει για τον Γιάννη Κρανιδιώτη. Allow me not to translate in English because our Turkish Cypriot fellows already have the text of my short speech. Από την καθιέρωση του βραβείου πρωτοποριακής δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης μετά τον αδόκητο θάνατο του Γιάννου στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, ο εκάστοτε πρόεδρος του ΟΠΕΚ συνηθίζει να κάνει μια αναφορά στον ευπατρίδη Κύπριο, προσπαθώντας να ιχνογραφήσει την πολιτική του σκέψη, τη δράση και τα επιτεύγματα του. Φέτος θα μου επιτρέψετε να είμαι κάπως πιο λακωνικός. Δεν θα αναφερθώ ούτε σε προσωπικές εμπειρίες, ούτε σε συζητήσεις μαζί του, ούτε στη μακροσκελή ύφανση των επιτευγμάτων του Γιάννου. Ο λόγος είναι απλός. Ιδιαίτερα σήμερα, φανταστείτε για μια στιγμή όλα εκείνα τα οποία πιστεύετε ότι λείπουν σήμερα από την πολιτική πρακτική στην ελληνοκυπριακή πολιτεία, και θα συναντήσετε τον Γιάννο Κρανιδιώτη. Ο Γιάννος είναι ό,τι χρειαζόμαστε και δεν έχουμε σήμερα. Στην πολιτική φιλοσοφία και στην πολιτική πρακτική των κυρίαρχων παιχτών της δημόσιας ζωής. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο που η αντίστοιχη επιτροπή έδωσε στο βραβείο τον τίτλο της πρωτοποριακής δημιουργίας. Ήταν πρωτοπόρος πολιτικός που τον ενδιέφερε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του οράματος και όχι τα τακτικιστικά και επικοινωνιακά παίγνια. Ήταν δημιουργικός. Μέσα από κάθε πρόβλημα οικοδομούσε με επιμονή και προσήλωση μια ευκαιρία. Άνοιγε ένα δρόμο και έμενε προσιλωμένος σε αυτόν μέχρι το τέρμα. Και ας ήξερε πολλές φορές εξ αρχής ότι το εκάστοτε επίτευγμά του, όπως ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το καρπώνονταν τελικά άλλοι. Δεν τον ενδιέφερε, τον απασχολούσε η ουσία, ο στόχος. Και τότε, μιας και αναφέρθηκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πολλοί που στέκονταν στο δρόμο του Ιδίου και του Κώστα Σιμίτη για να μην προχωρήσει η ένταξη. Εξού και το περίφημο που είπε, εγώ θα βάλω την Κύπρο στην Ευρώπη, είτε το θέλουν, είτε όχι όλοι αυτοί. Ήταν αυθεντικός, δεν έλεγε άλλα σήμερα και άλλα αύριο διαφορετικά στο κάθε ακροατήριο. Ωρεολογίες και γενικότητες προκειμένου να αποφύγει τους επικοινωνιακούς κοπέλους. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι από το σήμερα αυτό. Τον διέκριναν βαθιά πολιτική σκέψη και ειλικρίνεια. Ήταν διαλεκτικός. Έβρισκε τους δρόμους της σύνθεσης, μετέτρεπε τις αντιθέσεις σε δημιουργική δυναμική προς τα εμπρός. Ήταν διαρκώς παρόν. Δεν ήταν διά των αστέρας του τέλους των τετραετιών. Έκτιζε με κόπο καθημερινά σε όλη του την πολιτική και διπλωματική ζωή. Ήταν λευκός Γιάννος, ούτε μαύρος, ούτε άχρωμος, ούτε σκοτεινός ακροατής, ούτε αποτυχημένος κυροσάκιας. Δούλευε τη θετική ατζέντα, έχτιζε όπως χτίστηκε η Ευρώπη, έκανε τη διαβούλευση συνδετικό κρίκο για να ενώνονται τα υλικά του οράματος, όχι οι κούφοι τσιμεντόλιθοι της άρνησης, του κενού και της αποτυχημένης φλιαρίας. Αυτός ήταν ο Γιάννος Κρανιδιώτης, και αυτός μας λείπει σήμερα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα. Και τώρα ας παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για τη δράση της διακοινωτικής χοροδίας. Let us watch a video about the activities and actions by the Bicommunal Choir. The Bicommunal Choir for Peace in Cyprus was established in May 1997. The Bicommunal Choir for Peace in Cyprus was established in May 1997. After an initiative of the Bicommunal Citizens Group for Peace in Cyprus. The first rehearsals started at the United Nations-controlled Ledra Palace Hotel in the buffer zone of Nicosia. The members are citizens of the two communities, Turkish Cypriots and Greek Cypriots, who share the same vision of a reunified and peaceful common country and also believe in the unity of the two communities through music. Στην Κωνσταντινούπολη για να κάνει τη συναυλία προσκεκλημένη από κάποιες οργανώσεις που διοργάνωσαν την εκδήλωση στην οποία πήραμε μέρος. Το καθεστώς διαμέσου του Υπουργού, του λεγόμενου Υπουργού Παιδείας, απαγόρευσε στις κοπέλες να συμμετέχουν στο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ζήτησαν την άδεια από τα σχολεία τους. Και όταν φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη και συναντηθήκαμε εκεί, αυτές έλειπαν. Την επόμενη μέρα το πρωί, την ημέρα της συναυλίας, έφτασα στην Κωνσταντινούπολη με διαφορετική πτήση. Εμείς εκπλαγήκαμε γιατί ξέραμε ότι υπήρχε ένα απαγόρευση και όταν τις ρωτήσαμε καλά τι έκαμετε, είπαν ότι εμείς θέλουμε να τραγουδήσουμε για την ειρήνη στην πατρίδα μας και δεν μπορεί κανένας να μας απαγορεύσει τον το πράγμα. Μα καλά, αφού δεν σας έδωσαν άδεια από τα σχολεία, πώς το κάνετε τον το πράγμα. Εμείς ήρθαμε και είμαστε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Άλλωστε δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να μας κάνουν οτιδήποτε, δεν κάνουμε κανέναν έγκλημα. The last song is written by friends from either side of Cyprus. The lyrics lay bare the dilemma every Cypriot faces. Everyone should love his country. This is what my father always says. But my country is divided into two parts. Which should I love? The choir's repertoire consists mainly of selected songs from the tradition of Cyprus in both Greek Cypriot and Turkish Cypriot dialects, as well as newer songs, the lyrics of which were written by Turkish or Turkish Cypriot poets and used by Greek or Greek Cypriot composers and vice versa. Songs in Greek, Turkish and any other language are also sung as long as they send messages that confirm with the aims of the choir. The aims of the choir are to bring together people of the two communities who have lived in separation of decades and to give them the chance to send the messages of peace, love, trust and reconciliation through music, to create a common cultural infrastructure and conscience of the cultural elements that bring the people of the two communities together and to promote their development. And lastly, to organize cultural activities that will offer the opportunity to all Cypriots to become acquainted with each other's culture, which can subsequently lead to tolerance, mutual respect, and peaceful coexistence. The choir works under the instructions of two conductors, a Turkish Cypriot and a Greek Cypriot, who cooperate and coordinate the whole attempt. It also cooperates and performs with cultural groups of the smaller communities of Maronites and Armenians. Since 2000, the choir has managed to become widely known and appeared in more than 200 events both in Cyprus and abroad, including London, Istanbul, Athens, Bratislava, Debrecen in Hungary and Lebanon.
On December 21st, the choir lost their beloved Greek Cypriot maestro, Lena Melanidou. At the General Assembly of the Bicommunal Choir for Peace in Cyprus, held on January 29, 2022, each member decided to rename the choir in honor of Maestro Lena Melanidou from Bicommunal Choir for Peace in Cyprus to Bicommunal Choir for Peace Lena Melanidou and to adopt a new logo which was created by a Turkish Cypriot compatriot, Senik Çavuşoğlu, on a non-profit basis. The choir won the Hiroshima 2020 prize, awarded every 2 years by the Editha and Ira Morris Hiroshima Foundation for Peace and Culture. Hiroshima Foundation is a foundation which is awarding prizes for artists and composers and authors who have promoted peace through culture. The foundation is based on the legacy of a novelist, Swedish novelist, called Editha Morris, Editha Toll from the beginning, Editha Morris. And this foundation decided in 2020 to award this prize to the choir. Summarized in just one video, 25 years of activities by the Bicommunal Choir. We're moving on to the more ceremonial part of our event, and I would like to invite Mr. Larkos Larkou on behalf of the award committee to describe the rationale behind this year's award. Καλώς το βήμα τον κύριο Λάρκο Λάρκου της Επιτροπής Βραβείου του ΟΠΕΚ να αναγνώσει το σκεπτικό της βράβευσης. Φίλες και φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης για το 2021 στη Δικοινωτική Χοροδία για την Ειρήνη Λένα Μελανίδου. Σκεπτικό βράβευσης. Η Δικοινωτική Χοροδία δείχνει με νότες πως η μουσική μπορεί να γίνει μια ενοποιητική διαδικασία. Καλλιεργεί τη μνήμη. Χτίζει γέφυρες. Φέρνει τις δύο κοινότητες πιο κοντά. Συμβάλλει στην προσπάθεια για την καλύτερη γνώση της κυπριακής μας ταυτότητας. Σε μια δύσκολη συγκυρία, η αξία της δράσης της γίνεται ακόμα πιο μεγάλη. Επιμένει, τραγουδά, εκπαιδεύει. Η μαέστρος που έφυγε, η Λένα Μελανίδου, έδωσε όλο το ταλέντο της στη χοροδία. Έγινε ένα μαζί της. Γι' αυτό και σήμερα χαίρεται που όλοι εμείς εδώ τη θυμόμαστε και την τιμούμε ως μια μεγάλη Κύπρια. Φίλες και φίλοι, η Κύπρος έχει ανάγκη από πρόσωπα όπως η Λένα Μελανίδου. Πρόσωπα που να εργάζονται για όλη την Κύπρο. Όπως η Λένα και ο Νιαζή. Όπως ο Τάκης και ο Αλή.
όπως ο Λέλλος και ο Μουσταφά. Έτσι συναντούμε τη σκέψη του Γιάννου Κρανιδιώτη. Να αξιοποιήσουμε τη διπλωματία των διασυνδέσεων, να εργαστούμε για να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήτη της επίλυσης του Κυπριακού. Για να συμμετέχει όλη η Κύπρος στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Να εργαστούμε για να κυριαρχήσουν οι οικουμενικές αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας σε όλο το νησί μας. Να συμπληρώσω κάτι εδώ που ανέφερε και ο Παύλος προηγουμένως. Όταν συζητούσαμε με τον Κρανιδιώτη τις δυσκολίες για την ενταξιακή πορεία το 1999 και στο ερώτημα μου αν τα καταφέρουμε και κατακτήσει η Κύπρος την ένταξη, ποια θα ήθελες να ήταν η πρώτη σου κίνηση αφού έχουμε την εξέλιξη αυτή? Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά το πρόσωπο του πώς έλαμψε για να μου πει «Θα πάω στην Κερίνια». Του λέω «Γιατί γεννήθηκε στην Κερίνια». «Γιατί όμως στην Κερίνια». «Γιατί ξέρω ότι το Chamber of Commerce των Τουρκοκυπρίων εκεί είναι, χρησιμοποιώ τις εκφράσεις του, μία pro-European force. Και θέλω να με ακούσουν και να τους ακούσω». Ένα παράδειγμα πως το ευρωπαϊκό project είναι ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο που αλλάζει τους συσχετισμούς, που φέρνει τους πολίτες πιο κοντά και χτίζει όλα αυτά τα οποία οραματιζόμαστε, θεμελιώδεις ελευθερίες σε όλη την Κύπρο για όλους τους Κύπριους. Φίλες και φίλοι, η δικοινοτική χοροδία είναι εδώ, δραστήρια, μάχημη Κύπρια. Σήμερα το βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης για το 2021 στη δικοινοτική χοροδία για την ειρήνη Λένα Μελανίδου. Θα αλλάξουμε λίγο το συνηθισμένο. Θα καλέσω τον Τάκη Χατζηδημητρίου στο βήμα για να κάνει την απονομή του βραβείου εκ μέρους όλων μας. Φίλοι του Προεδρείου, αγαπητές φίλες και φίλοι, πρώτη αναφορά στη Λένα, τη χοροδία της. Ο Κουρσάτ Τυρκή και όλοι εμείς σε αναζητούμε Λένα για να πάρετε όλοι μαζί το βραβείο της πρωτοποριακής δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης. Το βραβείο της αναγνώρισης του έργου σου, του έργου όλων σας για την Κύπρο των ονείρων μας. Αυτή που ζωντανεύετε όταν μας τραγουδάτε για την άλλη Κύπρο. Αυτή που μας χάρισε η ιστορία και η παράδοση. Ο λαός της Κύπρου, στο σύνολό του, Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι, Μαρονίτες, Αρμένοι και Λατίνοι. Χρειάζεται μεγάλη καρδιά και πολύ δωρεά για έναν έργο σαν το δικό σου Λένα. Να εξακολουθεί πέρα από την αδυσόπιτη ανθρώπινη μοίρα, να υπάρχει και να λειτουργεί, να εμπνέει και να καθοδηγεί, να συνεχίζεται ως δικοινοτική χοροδία για την ειρήνη Λένα Μελανίδου, να είναι η χοροδία της Κύπρου, η ψυχή του τόπου. Όταν μπορούμε να τραγουδούμε όλοι μαζί, γιατί να μην μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί με αγάπη και καλοσύνη,
και εσείς με το τραγούδι σας μας λέτε μπορούμε. Σας συγχαίρουμε, σας ευχαριστούμε για το όνειρο και την ελπίδα που κρατάτε για όλους μας ζωντανή της αυριανής ενωμένης ειρηνικής πολυπολιτισμικής Κύπρου. Το βραβείο θα παραλάβουν ο μαέστρος της Δικοινοτικής Χοροδίας Κουρσάρ Τιλκή και ο σύζυγος της Λένας Μελανίδου και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Χοροδίας Κωστής Κυρανίδης. I wish to invite choir's maestro Mr. Kursar Tilki and Ms. Melanidou's widower member of the chorus coordinating committee Mr. Kostis Kyranidis to receive the award. If you wish to say a few words. Για την αντιφώνηση, αν επιθυμείτε να πείτε δύο λόγια. Barış için iki toplumlu koro Lena Melanidou'yu Yannis Granidiotis ödülüne layık gören OPG, yönetim kurulu organlarına ve üyelerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Koromuz bugüne kadar çeşitli kuruluşlarca barış kültürüne uzlaşmaya, vatanın ve halkların yeniden birleşmesine koyduğu katkılardan dolayı ödüllendirilmiştir. Bugün OPEC, 25 yıldır yaptığı katkılardan dolayı koromuzu özel bir törenle onurlandıran ilk kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. Bu yıl Nisan ayı içerisinde koromuz ilk kez uluslararası bir ödüle layık görülmüştür. İsveç merkezli olan Hiroşima Vakfı 2020'de koromuzu kültür yoluyla barışı teşvik eden kuruluşlara veya kişilere 2 yılda bir verilen özel ödülle onurlandırma kararı almıştı. Pandemi nedeniyle tören bu yıl Nisan ayında İsveç Kıbrıs Derneği tarafından Stockholm'da düzenlenen Kıbrıs Günü kapsamında gerçekleşmiştir. Bizim için barış kültürü olmadan, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerini desteklemeden, işbirliği ve dostluk köprüleri kurmadan barış hedeflenemez. Tüm zorluklara, hayal kırıklıklarına ve engellere rağmen faaliyet göstermeye devam eden en eski ve en büyük iki toplumlu koro olarak hayatta kalmamızı,
aşağıdaki hususlara borçlu olduğumuza inanıyoruz. Koroda aldığımız kararlardan tutun da yaptığımız çeşitli etkinliklerde söylediğimiz şarkılardaki dengeye kadar koronun işleyişindeki tüm yönlerde karşılıklı saygı, denge ve fikir birliği değerlerine sımsıkı bağlı olmamız. Bu ilkelerin iki taraf arasındaki derin güveni yeniden inşa etmek ve pekiştirmek için siyasi düzeyde ve siyasi diyalogda da benimsenmesini umuyoruz. OPG bizleri onurlandırdıkları için tekrardan teşekkür ediyor ve sizlerle gelecekte daha nice işbirliklerimizin olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Efkar üstüne. Από μέρους της Χοροδίας νιώθουμε την ανάγκη θερμά να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΕΚ, τα διοικητικά όργανα και τα μέλη του για τη μεγάλη τιμή να επιλέξουν την Διοικητική Χοροδία για την Ειρήνη Λένα Μελανίδου για να απονείμουν το βραβείο Γιάννος Κρανιδιώτης. Μέχρι σήμερα αρκετά οργανωμένα σύνολα έχουν αναγνωρίσει και τιμήσει τη Χοροδία για την προσφορά της στην υπόθεση της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας και του λαού μας. Στην περίπτωση του ΟΠΕΚ όμως, σημειώνουμε ότι πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο σύνολο στην Κύπρο που τιμά τη χοροδία με ειδική ανοιχτή τελετή για την συνολική της προσφορά όλα αυτά τα 25 χρόνια. Φέτος τον Απρίλιο είχαμε την πρώτη διεθνή βράβευση της χοροδίας στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα το Hiroshima Foundation, όπως φαντάζομαι το προσέξετε στο φιλμάκι, που εδρεύει στη Σουηδία, αποφάσισε το 2020 να τιμήσει τη χοροδία με το ειδικό βραβείο που δίνεται κάθε δύο χρόνια σε οργανισμούς ή άτομα που προωθούν την ειρήνη μέσω της κουλτούρας. Λόγω της πανδημίας όμως, η τελετή έγινε φέτος στα πλαίσια της ημέρας της Κύπρου που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Κυπρίων-Σουηδίας στη Στοκχόλμη. Παρεμπιπτόντος, να αναφέρω ότι το ερχόμενο Σάββατο στο ΡΙΚ 1, στις 3.30, στο πρόγραμμα για τους απόδημους, θα υπάρχει αναφορά για την ημέρα της Κύπρου στη Στοκχόλμη με σημαντική αναφορά στη διοικητική χοροδία. Για μας, ειρήνη χωρίς κουλτούρα ειρήνης, χωρίς την προώθηση των αρχών του αλληλοσεβασμού, της ισοτιμίας και το χτίσιμο γεφυρών συνεργασίας και φιλίας, είναι στόχος ανέφικτος. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρωστούμε την επιβίωση μας τόσα χρόνια, όντας η μεγαλύτερη και αρχαιότερη δικοινοτική ομάδα που συνεχίζει αδιάλειπτα να λειτουργεί, παρά τις τόσες δυσκολίες, απογοητεύσεις και εμπόδια, χάρη στο ότι έχουμε εξ αρχής υιοθετήσει και τηρούμε ως κόριο οφθαλμού αυτές τις αξίες του αλληλοσεβασμού, της ισοτιμίας, της ισορροπίας και της συνένεσης σε όλες τις πλευρές λειτουργίας της χοροδίας, από το πώς παίρνουμε τις αποφάσεις στα Συντονιστική Επιτροπή, μέχρι την ισορροπία στα τραγούδια που τραγουδούμε στις διάφορες εκδηλώσεις. Ευχόμαστε αυτές οι αρχές να υιοθετηθούν και στο πολιτικό επίπεδο και στον πολιτικό διάλογο, για να ανοικοδομηθεί και εμπεδωθεί βαθιά εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ευχαριστούμε ξανά τον ΟΠΕΚ για τη μεγάλη τιμή και προσβλέπουμε σε παραπέρα συνεργασίες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ΟΠΕΚ να προσέλθει να παραλάβει
μια τιμητική πλακέτα από πλευράς της χοροδίας. Αναμνηστική, μάλλον, θα έλεγα. Now I think we've all been waiting for, what we have all been waiting for is the bicommunal choir to perform some songs for us tonight.
Oh!